Στη θέση του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ξάνθης παραμένει ο Δημήτρης Γαλανόπουλος μετά και της Αρχιερεσίας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς συνολικά προσλήθηκαν 435 άτομα για να ψηφίσουν. Διεξήχθησαν σε άριστο συνδικαλιστικό και εργασιακό κλίμα. Οι εκλογές τελειώσαν χθες το βράδυ στις 6 ώρα, όπου εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το επταμελές νέο Διοικητικό Συμβούλιο και οι 6 αντιπρόσωποι στην ΠΟΗ ΟΤΑ, όπου θα συμμετέχουν στο συνέδριο της ΠΟΗ ΟΤΑ, το οποίο έχει οριστεί για τις 27, 28 και 29 Απριλίου. Έγινε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί στις 10, πριν από λίγο τελειώσαμε. Ομόφωνα εκλέχθηκε το νέο Προεδρείο, θα σταλεί και δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στους εργαζόμενους για να γίνει γνωστό σε αυτούς η νέα διοίκηση. Ποια ουσιαστικά είναι η νέα διοίκηση, από ποια άτομα απαρτίζεται? Η νέα διοίκηση στην ουσία απαρτίζεται από 5 παλαιούς και 2 νέους συναδέλφους. Οι παλιοί παραμένω πρόεδρος εγώ τα επόμενα 3 χρόνια, αντιπρόεδρος ο Ηλίας Ογκίκας, ο οποίος και ήταν, γενική γραμματέας η Τζανόγλου η Καλλιόπη, ταμείας η Βάσο η Χριστίδου και 2 νέα μέλη, και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί ζήτησα από όλους τους Δήμους να υπάρχουν υποψήφοι στην νέα διοίκηση. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατόν, παρά μόνο ένας από το Δήμο Αυδείρων, και αυτό είναι το ευχάριστο, και εξελέγει και μάλιστα τέταρτος, ο Ελευθεριάδης ο Απόστολος, και ένας νέος, αλλά παράλληλα μισοπαλιός θα έλεγα, δεδομένου ότι είχε εκλεγεί και άλλη φορά, ο Πεπονίδης ο Παντελής. Υπήρξε μαζικότητα χθες στις εκλογές? Υπήρξε, παρά τις αντίξοδες συνθήκες, δεδομένου όπως γνωρίζετε το τελευταίο τριήμερο είχαμε πάρα πολλά προβλήματα στο νομό μας. Μέρος του Δήμου Μίκης με είχαν πληροφορήσει χθες ότι ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γνωρίζετε ότι είχαμε πάρα πολλές πλημμύρες στους Δήμους Αυδείρων και Μίκης. Παρόλα αυτά, και στις εργασίες πήγαν οι συνάδελφοι στους συγκεκριμένους Δήμους, αλλά και μέχρι τις 6 το απόγευμα ήρθαν και ψήφισαν, και ένας πολύ σημαντικός αριθμός, ψήφισαν 435 άτομα, τα 510 τα οποία είναι στη δύναμη του Συλλόγου. Ο ίδιος σημείωσε, κλείνοντας, πως οι προσπάθειες και οι αγώνες των δημοτικών υπαλλήλων θα συνεχιστούν για την υλοποίηση των ετοιμάτων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.